Γεια σας. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα διάλεξη του μαθήματος Αρχιτεκτονική Υπολογιστών. Διανύουμε την 11η εβδομάδα και είμαστε κάποιες μέρες πριν τα Χριστούγεννα, 22 Δεκεμβρίου. Ας δούμε λοιπόν στην εβδομάδα που διανύουμε τι υποχρεώσεις έχουμε. Κάνω share την οθόνη. Και ενεργοποιώ το παράθυρο chat για να δέχομαι τα ερωτήματά σας στη διπλανή οθόνη. Έχουμε λοιπόν αρχιτεκτονική υπολογιστών. Έγραφα. Γενικές πληροφορίες. Και εκπαιδευτικό συμβόλαιο. Στην 11η εβδομάδα που διανύουμε, παρατηρούμε ότι δεν έχουμε κάποια εξέταση, κάποια υποχρέωση, οπότε αύριο, 23 Δεκεμβρίου, θα έχουμε το προαιρετικό εργαστήριο. Υπενθυμίσω ότι σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουμε, εφόσον τα άτομα είναι πάνω από 5, θα γίνει το εργαστήριο. Μαθήματα με χαμηλή προσέλευση κάτω των 5 ατόμων δεν γίνονται. Άρα, αν αύριο συνδεθείτε και παρακολουθήσετε πάνω από 5 φοιτητές, θα έχουμε κανονικά το εργαστήριο. Το εργαστήριο της 11ης εβδομάδας θα παρουσιαστούν πιθανά θέματα εξετάσεων, θέματα που εσείς οι ίδιοι έχετε στείλει ως ερωτήματα και ό,τι άλλο θέσετε εσείς ως θέμα για συζήτηση. Λοιπόν, την 12η εβδομάδα, η εβδομάδα δηλαδή αμέσως μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων, αναγράφεται ότι έχουμε μια εξέταση κώδικα για όλους και την 13η εβδομάδα, eye exams, η κώδικα. Οι βαθμολογίες ακόμα είμαστε στη διαδικασία και τις καταχωρούμε, δεν έχουν περάσει τις όλους, οπότε σε κάποιους από εσάς ακόμα δεν έχει καταγραφεί κάτι. Αλλά εντούτοις θα περαστούν τουλάχιστον μέχρι τη 12η εβδομάδα που θα έχουμε την εξέταση κώδικα. Αυτά είναι λοιπόν τα του εργαστηρίου. Υπενθυμίζω αύριο είναι προαιρετικό το εργαστήριο, 7 η ώρα. 7 η ώρα το απόγευμα. Δεν παίρνουμε παρουσίες, αλλά καλό είναι να παραβρεθείτε. Ας πάμε να δούμε κάποιες διαφημίσεις που μου έχουν τραβήξει το ενδιαφέρον και για να κατανοήσετε την διαρκή τεχνολογική εξέλιξη και ότι βρισκόμαστε σήμερα και να έχουμε τη δυνατότητα, για παράδειγμα, της τηλεεκπαίδευσης και άλλων στοιχείων της τεχνολογίας, έχουν προκύψει από διαδοχικές προσπάθειες, από αιτίες μηχανικών και διαφόρων εφευρέσεων. Λοιπόν, ας δούμε αυτή τη φωτογραφία που λέει 20 χρόνια μετά, βασικά δεν είναι μόνο 20 χρόνια μετά, γιατί είμαστε το 2020, άρα πάνω από 30 χρόνια, όλα αυτά χωράνε στο κινητό μας τηλέφωνο, από μηχανήματα καταγραφής βίντεο, ήχο, αναπαραγωγή αρχείων multimedia, βλέπετε και το Walkman, φορητή τηλεόραση, να βλέπετε βίντεο στο κινητό σας και ούτω καθεξής, υπολογιστές βλέπω εδώ κάτω, γραφομηχανή και ούτω καθεξής, όλα αυτά χωράνε στο κινητό τηλέφωνο. Και παρόμοια με αυτή τη διαφήμιση είναι και αυτή η διαφήμιση του 1991 από το Radio Shack. Βλέπουμε εδώ αγορά υπολογιστή, ηχείων και ούτω καθεξής. Και όλα αυτά ομοίως πια έχουν αντικατασταθεί από το κινητό μας τηλέφωνο. Πια με το κινητό μας τηλέφωνο μπορούμε να επιτελέσουμε όλες αυτές τις λειτουργίες που κάποτε γινόντουσαν από διαφορετικές συσκευές. Και σε αυτή τη διαφήμιση βλέπουμε και το κόστος. Για παράδειγμα, $1,600 του 1991 αγόραζε κάποιος υπολογιστή, το Tandy, ή μπορούσε να πάρει ένα τηλέφωνο απλό με $200
και άλλες συσκευές. Και μια που αναφερόμαστε σε μια προηγούμενη εποχή, προκειμένου να έχουμε καλύτερη γνώση της τεχνολογικής εξέλιξης, ας δούμε μια άλλη διαφήμιση από τη δεκαετία του 80. Διαφημίζει ένα καινούριο υπολογιστή, TRS-80 Color Computer, με $400, οθόνη, βλέπετε, και προλόγιο, και διαφημίζει με 16 kilobyte μνήμη και $100 χαμηλότερη τιμή από την αντίστοιχη συσκευή κάποιου άλλου παρόχου, έχει πάρα πολλές δυνατότητες. Βλέπετε εδώ πέρα ότι μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε out of the box, out of the world, κατευθείαν να το χρησιμοποιήσετε, και υπάρχουν πολλά και μάλιστα color games, έχρωμα παιχνίδια, για να ασχοληθεί κάποιος, και μπορεί κάποιος να το χρησιμοποιήσει και για σοβαρή εργασία, όπως οικονομικά, για παράδειγμα ένα Excel εκείνης εποχής, επεξεργασία κειμένου, και πολλά άλλα θέματα που θα μπορούσε, δηλαδή, κάποιος είτε ως παιχνίδι είτε ως σταθμό εργασίας να πάρει αυτή τη συσκευή, TRS-80. Βλέπετε λοιπόν αυτή τη διαφήμιση. Μια ερώτηση σχετικά με τα gaming laptop. Να χτυπήσει, τι εννοείς, αν είναι ανταγωνιστικό το gaming laptop, ως προς τι, γιατί δεν ήρθε όλο το μήνυμα. Ξέρετε λοιπόν, επευκαιρία, ότι υπάρχουν κάποια λάπτοπ που είναι πολύ ακριβά. Θεωρούνται gaming laptop. Ωραία, ως προς τις επιδόσεις. Okay. Άρα κάποιος μπορεί να αγοράσει ένα λάπτοπ που εξειδικεύεται για παιχνίδια. Όταν λέμε εξειδικεύεται, απλά είναι πολύ δυνατό. Έχει ξεχωριστή κάρτα γραφικών, πολύ καλή κάρτα γραφικών. Λάπτοπ αρκετών χιλιάδων ευρώ. Και απ' την άλλη, βέβαια, έχουμε και τα κλασικά σταθερά συστήματα, σταθερές συνθέσεις. Άρα, η ερώτηση είναι κατά πόσο ένα gaming laptop μπορεί να είναι φάμιλο ενός σταθερού υπολογιστή. Βέβαια, να υποθέσω σταθερού υπολογιστή για gaming, όχι απλού σταθερού υπολογιστή, γιατί ομοίως όπως και στα laptop υπάρχουν διάφορες κατηγορίες, έτσι και στους σταθερούς υπολογιστές υπάρχουν διάφορες κατηγορίες. Εγώ προσωπικά, αν και έχω κάποια laptop, δεν τα χρησιμοποιώ τα laptop. Τα laptop τα χρησιμοποιώ μόνο όταν πηγαίνω σε συνέδρια. Γενικά, το laptop είναι κάτι που το χρησιμοποιείς στο δρόμο όταν είσαι, όταν πας σε κάποιο άλλο μέρος. Αν το περισσότερο καιρό είσαι σε ένα γραφείο ή σε ένα σπίτι και δουλεύεις, η αγορά ενός laptop για μένα είναι περιττή και με λιγότερα χρήματα μπορείς να πάρεις σταθερό υπολογιστή με ίδιες επιδόσεις. Άρα, αν έχουμε ένα συγκεκριμένο budget, το laptop θα έχει λιγότερες δυνατότητες από ότι ένα desktop σύστημα. Άρα, αν μπορούμε να πούμε, αν ένα gaming laptop μπορεί να χτυπήσει επιδόσεις σε ένα σταθερό PC, για το ίδιο budget όχι. Αν είναι όμως πολύ πιο ακριβό budget στο gaming laptop, τότε ναι, μπορεί ενδεχομένως ως ένα βαθμό βέβαια, γιατί σε ένα σταθερό υπολογιστή μπορούμε να κάνουμε upgrades όποτε θέλουμε, να αυξήσουμε τη μνήμη, να βάλουμε NVMe, να τα συνδέσουμε και όλα σε κάποιο RAID και να φτάσουμε ακόμα καλύτερες επιδόσεις. Άρα, αν θέλουμε να φτάσουμε σε πολύ high-end gaming σταθμό εργασίας, στο laptop θα πρέπει να πληρώσουμε πολλά περισσότερα χρήματα από ότι σε ένα σταθερό υπολογιστή. Αυτό λοιπόν, γενικότερα τα laptop αν τα βλέπετε ως κάτι που το χρησιμοποιεί κάποιος που ταξιδεύει ή πάει σε συνέδρια, πάει σε άλλο μέρος, ίσως αν πάει για λίγο καιρό σε κάποιο άλλο χώρο, για παράδειγμα μέσω Erasmus για 6 μήνες, εκεί κάποιος θα πάρει laptop, δεν θα πάρει σταθερό υπολογιστή γιατί δεν μπορεί να το μεταφέρει. Κατά άλλα όμως, υποστηρίζω εγώ τους σταθερούς υπολογιστές. Και είναι πολύ πιο βολική, γιατί σε ένα σταθερό υπολογιστή πολύ εύκολα βάζεις 2-3 οθόνες, κάνεις ένα πολύ ωραίο σταθμό εργασίας. Ενώ στο λάπτοπ δεν είναι
το feeling τόσο ωραίο. Δηλαδή, θα έχει μια οθόνη, θα μπορείς να βγάλεις κάποια εξωτερική οθόνη, αλλά άλλο να έχεις τις δυνατότητες επέκτασης που σου δίνει ένας σταθερός υπολογιστής. Λοιπόν, ας δούμε και μια ακόμα διαφήμιση από εκείνη την εποχή. Λοιπόν, και αυτή μάλιστα είναι έξυπνη διαφήμιση, γιατί αναφέρει 2 bytes are better than 1. Και αυτό μπορούμε να το εκλάβουμε με 2 τρόπους. Με τον πρώτο τρόπο, τον τρόπο της αρχιτεκτονικής, 2 byte είναι καλύτερο από 1 byte. Πώς λέμε, ο επεξεργαστής που χρησιμοποιούμε έχει 16 bit, μήκος καταχωρητών, άρα 16 bit 2 byte είναι ένας επεξεργαστής των 2 byte. Άρα ένας επεξεργαστής που χειρίζεται 2 byte είναι καλύτερο από έναν επεξεργαστή που χειρίζεται 1 byte, ένα 8-bit σύστημα. Και αναγράφει λοιπόν αυτό το σύστημα και βλέπουμε ότι the full power of 16-bit είναι ένας 16-bit μικροεπεξεργαστής, ο TMS-9900. Έχει διάφορα συστήματα, όπως βλέπουμε εδώ πέρα 64 kilobyte μνήμη, έχει mini floppy disk, έχει και 4800 baud digital cassette, δηλαδή για να εισάγουμε κάποια δεδομένα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Δεν υπήρχαν δισκέτες, αλλά κασέτες εκείνη την εποχή. 64 color video board, 64 χρώματα, κάρτα γραφικών, σηριακή σύνδεση και γενικότερα διάφορα άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά. Από την άλλη βέβαια, μπορεί κάπως να το εκλάβουμε και διαφορετικά. Το 2 bytes are better than 1, το bytes είναι και το δάγκωμα. Άρα μπορεί κάποιος και έχοντας και αυτή την εικόνα που βλέπει, 2 δαγκώματα είναι καλύτερα από 1 δάγκωμα που παραμπέμπει βέβαια και σε 2 γυναίκες που δαγκώνουν αυτόν τον χειριστή του υπολογιστή. Άρα με έναν έτσι έξυπνο τρόπο παρουσιάζει το bytes, ίσως σε μια φράση που δεν την περίμενε κάποιος. Το 2 bytes are better than 1. Γενικότερα κάποιες τέτοιες διαφημίσεις που σε προσελκύουν το ενδιαφέρον περισσότερο, αξίζει να ασχολείται κάποιος παραπάνω για να βλέπει τη φαντασία και του διαφημιστή. Εμένα αυτή η διαφήμιση μου άρεσε πάρα πολύ, γι' αυτό και την συγκράτησα και σας την παρουσιάζω. Κάποιο άλλο σύστημα, βλέπετε μια άλλη αρχιτεκτονική. Ένας προγραμματιζόμενος υπολογιστής, calculator, για βασικά οικονομικά θέματα, όπως βλέπετε, σαν Excel μοιάζει με στήλες κτλ. Ή για διευθύνσεις, τηλεφωνικό κατάλογο κτλ. Έχει προλόγιο το κλασικό QWRT και είναι φορητός. Βλέπετε λοιπόν ένα φορητό μικρό υπολογιστή της δεκαετίας του 80. Και βλέπετε κιόλας, αν είστε πολύ προσεκτικοί, Microsoft. Το βλέπετε εδώ πάνω, Microsoft. Τρέχει λοιπόν λειτουργικό σύστημα της Microsoft. Τώρα βέβαια η ώρα λέει January 1st, 1980, δεν φαίνεται. 1980 μάλλον, ναι, δεκαετία του 80 όπως σας είπα. Keotronic 95. Στη συνέχεια θα δούμε για το θεωρητικό υπόβαθρο. Και θυμάστε τι είχαμε πει την προηγούμενη φορά. Είχαμε μιλήσει για την επικοινωνία ανάμεσα σε ένα πρόγραμμα και σε μια συνάρτηση που καλεί. Άρα, από τη μία έχουμε το καλό πρόγραμμα, δηλαδή το πρόγραμμα που καλεί κάποια συνάρτηση, και από την άλλη έχουμε τη συνάρτηση. Και είχαμε πει ότι απαιτείται να μεταφέρονται παράμετροι από το καλό πρόγραμμα στη συνάρτηση. Και αυτό επιτυχάνεται με 3 τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι μέσω καταχωρητών. Είχαμε πει συγκεκριμένα το παράδειγμα αυτό. Βάζουμε την πρώτη παράμετρο σε ένα καταχωρητή, τοποθετούμε την δεύτερη παράμετρο σε έναν άλλο καταχωρητή και καλούμε τη συνάρτηση. Και η συνάρτηση αυτή βέβαια περιμένει τις τιμές σε αυτούς εδώ τους καταχωρητές. Είχαμε λοιπόν αναλύσει την πρώτη τεχνική που είναι πέρασμα παραμέτρων μέσω καταχωρητών. Η επόμενη μέθοδος είναι πέρασμα παραμέτρων μέσω διευθύνσεις μνήμης. Σε αυτό εδώ, σε αυτή εδώ την τεχνική,
θα πρέπει να έχουμε δεσμεύσει στο data segment συγκεκριμένες διευθύνσεις μνήμης. Για παράδειγμα, έχουμε δόση, number 1, DB 0, number 2, DB 0. Έχουμε αποθηκεύσει τις τιμές στο number 1, number 2 και στη συνέχεια το καλό πρόγραμμα, το καλό πρόγραμμα τοποθετεί τιμές στο number 1, number 2 και υπό συνάρτηση, η συνάρτηση που εκτελείται διαβάζει τις τιμές από το data segment. Αυτό είναι εύκολο, πολύ εύκολο στο να υλοποιηθεί και ήδη το χρησιμοποιούμε, αλλά έχει ένα πρόβλημα. Γιατί αν γίνει η δεύτερη κλίση της ίδιας συνάρτησης, τότε θα έχουμε πρόβλημα γιατί δεν μπορούμε να αποθηκεύσουμε κάπου τις τιμές που είχε η συνάρτηση αυτή όταν κλήθηκε. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να επαναληπτικά να καλούμε την ίδια συνάρτηση. Μπορεί να είναι 100% διαφανής, αν χρησιμοποιήσουμε push και pop, αλλά γενικά έχει ένα ένα πρόβλημα. Και θα το δούμε σε ένα παράδειγμα. Έστω θέλουμε τη συνάρτηση max αβ, μέγιστο 2 τιμών, με τεχνική επικοινωνία μέσω διευθύνσεων μνήμης. Έστω δημιουργούμε first parameter στη μνήμη, second parameter θέση μνήμης στο data segment και το αποτέλεσμα max result. Άρα εδώ έχουμε και την είσοδο και την έξοδο με τιμές που αποθηκεύονται στο data segment. Και όπως βλέπετε, τα τοποθετούμε στο data segment. Θέλουμε λοιπόν να δούμε τη συνάρτηση. Υπενθυμίζουμε PROC και END PROC, END P δηλαδή, για να σηματοδοτήσουμε την αρχή και το τέλος του block. Και στη συνέχεια θέλουμε να δούμε τι καταχώρητες τροποποιούμε. Πρέπει να βάλουμε push και pop. Αλλά έχει ένα πρόβλημα αυτό το κομμάτι κώδικα και το διαπιστώνω τώρα, γιατί το pop έχει μπει σε αυτό το σημείο. Ναι, πρέπει να μπει σε αυτό το σημείο. Γιατί μόλις κληθεί το red, τότε έχουμε τερματισμό της συνάρτησης και επιστροφή στο καλό πρόγραμμα. Οπότε, σε περίπτωση που έχουμε τοποθετήσει το pop σε αυτό το σημείο εδώ κάτω, και αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον bug, αν το τοποθετήσουμε μετά το red, τότε το red όταν εκτελεστεί, θα πρέπει να επιστρέψει κάπου. Πού θα επιστρέψει? Θα επιστρέψει στην διεύθυνση μνήμης που δείχνει ο CX. Γιατί το CX ήταν αυτό που είχε μπει τελευταίο. Αφού δεν κάναμε το pop, το CX έχει παραμείνει στο σωρό, πάνω από την διεύθυνση επιστροφής. Άρα όταν εκτελεστεί το red, θα πάει σε ένα άλλο σημείο κώδικα, εκεί που δείχνει το CX. Που μπορεί βασικά, επειδή δεν είναι η διεύθυνση μνήμης το CX, είναι ένας αριθμός, να έχει σκουπίδια και να κολλήσει το πρόγραμμα μόλις κληθεί το red. Μπορεί από την άλλη, με έναν τυχαίο τρόπο το CX να δείχνει σε περιοχή μνήμης που έχει κώδικα και τελικά να εκτελεστεί ένα άλλο κομμάτι κώδικα. Ας δούμε, αυτό ήταν το άσχετο bug που βρέθηκε εδώ στον κώδικα, δεν ξέρω πώς βρέθηκε, αλλά είναι ένα bug που καλά κάναμε και το συζητήσαμε και σας το αναέλυσα για να το προσέξετε. Λοιπόν, ας δούμε τώρα το πρόβλημα της μεταφοράς παραμέτρων από το data segment, μέσω του data segment. Έχουμε λοιπόν πρόσβαση στο data segment. Βλέπετε κατευθείαν μεταφέρουμε τις μεταβλητές first και second στον καταχώρητη CH και CL. Κάνουμε σύγκριση. Αν είναι μικρότερο, αποθήκευσε στο MAC result το SH, ενώ αν είναι μεγαλύτερο, αποθήκευσε στο MAC result το CL. Άρα στο τέλος, μόλις κληθεί το red, τι θα έχουμε κάνει? Θα έχουμε μεταφέρει στο max result το μέγιστο. Απλό κομμάτι κώδικα, αλλά έχουμε παρατηρήσει ότι έχουμε πρόσβαση στο data segment για ανάγνωση και πρόσβαση στο data segment για εγγραφή. Ας βάλω WKR σε αυτό το σημείο. Εγγραφή, ανάγνωση. Καταλαβαίνετε ότι αν κληθεί και δεύτερη φορά μέσα στο ίδιο πρόγραμμα, δηλαδή αν σε κάποιο εδώ σημείο είχαμε ξανά κλείσει max memory, θα είχαμε πρόβλημα γιατί θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε τις ίδιες θέσεις μνήμης. Είναι μια προβληματική κατάσταση, δεν μας επιτρέπει το recursion. Δηλαδή το να καλεί ξανά και ξανά κάποιος ενφολιασμένα την ίδια συνάρτηση.
Κατά άλλα, είναι μια απλή τεχνική. Να σημειώσουμε ότι στο data segment, σε αντίθεση με high-level γλώσσα προγραμματισμού που υπάρχουν local και global μεταβλητές, στην assembly, στο data segment, όλα θεωρούνται global. Άρα, όλες οι συναρτήσεις έχουν πρόσβαση στα δεδομένα του data segment. Δεν υπάρχουν local μεταβλητές και global. Μια διαφοροποίηση που τη συναντάμε σε άλλες γλώσσες προγραμματισμού. Ας συνεχίσουμε λίγο παρακάτω να δούμε. Είδαμε λοιπόν αυτή την τεχνική και κάνουμε κλείση συνάρτηση κάθε φορά. Τοποθετούμε τις παραμέτρους στους χώρους που έχουμε δεσμεύσει στο data segment, first parameter, second parameter, καλούμε τη συνάρτηση, το αποτέλεσμα βρίσκεται στο max result. Καλή για αυτή η τεχνική, απλή. Πάμε όμως σε αυτό που χρησιμοποιείται κατά κόρον σε όλα τα λειτουργικά συστήματα, το οποίο εμπεριέχει τη χρήση του σωρού. Αρκετά δύσκολη τεχνική. Τη συζητήσαμε στην προηγούμενη ώρα του εργαστηριακού φροντιστηρίου, δηλαδή την προηγούμενη Τετάρτη, όσοι είχατε βρεθεί, θα διαπιστώσατε ότι κάναμε ανάλυση ενός προβλήματος πάνω σε αυτή την τεχνική, αλλά επειδή δεν ήσασταν και όλοι και επειδή αυτό είναι και βίντεο που το καταγράφουμε, ας το δούμε ξανά. Λοιπόν, στο σωρό, είναι καταρχήν η τεχνική που χρησιμοποιείται παντού. Μπορούμε να έχουμε 100% διαφανείς συναρτήσεις, που είναι σημαντικό. Τα πάντα γίνονται μέσω σωρού, δηλαδή τοποθετούμε στο σωρό δεδομένα και τα αποτελέσματά μας τα παίρνουμε από το σωρό. Χρησιμοποιούμε push και pop, αλλά όταν θέλουμε να εξάγουμε δεδομένα, δεν χρησιμοποιούμε το pop, αλλά χρησιμοποιούμε τεχνική άμεσης πρόσβασης στο σωρό. Έτσι λοιπόν, ας δούμε πώς θα το χρησιμοποιήσουμε. Ο σωρός είναι μια δομή που διευσοδοτείται από το δίκτυο SP. Κάθε φορά δείχνει το τελευταίο στοιχείο που έχει τοποθετηθεί στο σωρό. Ειδικά για τυχείο 86 αρχιτεκτονική, ο σωρός είναι μια δομή που ξεκινάει από μια υψηλή τιμή μνήμης και μειώνεται σιγά σιγά. Ας ανοίξω και ένα MS Paint για να έχουμε και μια σχεδίαση. Έχουμε λοιπόν, ας τοποθετήσω έτσι. Και, θέλω και μπογιά όμως. Λοιπόν, έχουμε μία διευθύνση. Εδώ έχω το 0, το stack segment δείχνει σε αυτό το σημείο που έχει τοποθετηθεί αυτή η περιοχή, αυτό το τμήμα στη RAM και κάπου δείχνει το SP. Σε κουτάκι δείχνει το SP. Το SP δείχνει εδώ πέρα. Αν έχω δηλώσει 256 DAP του 0, το SP θα έχει τιμή. Είναι από 256 θέσεις, λοιπόν. Από 0 μέχρι 255. Επειδή ξεκινάμε στο 0, το 0 είναι αυτό το κουτάκι, το SP έχει τη θέση το 255. Το 255 φέρει την 16-αδική κωδικοποίηση FF. Ωραία. Άρα το SP δείχνει σε αυτό το σημείο. Έχουμε ένα όριο στο πόσο μεγάλος μπορεί να είναι ο σωρός. Κάποιος που θα μου το πει θα λάβει 0,25 στο chat αυτή τη στιγμή. Ποιο είναι το όριο που μπορούμε να δηλώσουμε σωρό? Εδώ έχουμε 256 για παράδειγμα. Θα μπορούσαμε να το δηλώσουμε 300. Ποιο είναι το μέγιστο όριο του σωρού? Ως ποια τιμή μπορούμε να φτάσουμε να έχουμε σε byte στο σωρό? Το οποίο σημαίνει βέβαια, με απλά λόγια, πόσο είναι το μέγιστο μέγεθος ενός τμήματος στοιχείο 86 αρχιτεκτονική. Έχουμε 1 megabyte από το Ulix. Όχι, Ulix. Δυστυχώς δεν είναι 1 megabyte. Είμαστε σε μια αρχιτεκτονική που έχει περιορισμούς. Και το 1 megabyte λοιπόν δεν είναι το μέγιστο μέγεθος. Κάποιος άλλος που θέλει να πει. Τώρα ο Ulix έχει απαντήσει, δεν μπορεί να ξαναρίξει κι άλλο νούμερο.
σε επόμενο βέβαια bonus question μπορεί, αλλά σε αυτό 2 byte είπε κάποιος, 4 byte είπε κάποιος άλλος, το οποίο βέβαια είναι λίγο παράξενο, γιατί εδώ πέρα έχουμε 256 byte. Άρα αν πει κάποιος το μέγιστο μέγεθος του σωρού είναι 2 byte, δεν γίνεται, αφού έχουμε ήδη 256. Σίγουρα πρέπει να είναι παραπάνω από 256, αφού αυτό είναι έγκυρο παράδειγμα. Κάποιος άλλος 512. Λοιπόν, θα πάρω ακόμα 2-3 τιμές, γιατί θα το φτάσετε κάποια στιγμή. Θα πείτε όλα τα νούμερα που υπάρχουν, που ξέρετε, που έχετε δει κάποια στιγμή σε διάλεξη και θα το πετύχετε. Αλλά βέβαια, παρατηρώ, η ελευθερία το πέτυχε. 65-535 είναι το μέγεθος. Δηλαδή από 0 μέχρι 65-535, δηλαδή 65-536 για να είμαστε 100% ακριβείς, αλλά το νούμερο με καλύπτει, το 65-535 της ελευθερίας. Και θα σημειώσω λοιπόν ότι η ελευθερία έχει λάβει 0,25. Υπενθυμίζω λοιπόν ότι... Ναι, η ελευθερία το είπε πρώτο, γιατί ακολούθησαν και άλλα άτομα, αλλά είπαμε ότι ο πρώτος που το αναγράφει στο chat. Λοιπόν, σας έχω πει ότι έχουμε τον καταχωρητή που δείχνει πού ξεκινάει το τμήμα, που στην περίπτωση μας είναι ο SS, και ένας καταχωρητής που δείχνει την εσωτερική μετατόπιση. Στην περίπτωσή μας είναι ο SP. Η εσωτερική, λοιπόν, μετατόπιση, κάθε φορά, πρέπει να μπορεί να αναγράφεται από τον SP. Ο SP είναι 2 byte. Άρα η μέγιστη τιμή που μπορεί να γράψει κάτι που είναι 2 byte ή 16 bit είναι το 65535. Είναι να έχουμε FFFF, 4F στη σειρά. Γι' αυτό λοιπόν το μέγιστο μέγεθος που μπορούμε να έχουμε σε ένα τμήμα και κατ' επέκταση στο σωρό είναι 65536 byte. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έχουμε λοιπόν εδώ, έχουμε δηλώσει 255. Κάθε φορά που θα γράφουμε κάτι στο σωρό, θα μειώνεται. Δηλαδή, να το βάλω εδώ, όταν κάνουμε push, που σημαίνει ότι γράφουμε κάτι στο σωρό, κατεβαίνουμε προς τα κάτω, προς το 0. Και κάθε φορά που κάνουμε pop, ανεβαίνουμε προς τα πάνω. Έχοντας λοιπόν αυτή τη γνώση, πάμε να δούμε πώς λειτουργεί. Δημιουργεί λοιπόν, είναι 256 byte, ή 0-100H, εγώ το είχα πει για 255 byte και είναι FF. Για FF 255 ή όπως το έχει εδώ, 256 ή 100. Αν θέλουμε ένα byte παραπάνω. Ο δείκτης SP παίρνει τη μεγαλύτερη τιμή, μεγαλύτερη μετατόπιση στο σωρό. Άρα ξεκινάει από τη τιμή 100H. Εγώ το έχω σχεδιάσει, ξαναλέω, για λόγους ευκολίας 255 FF, δηλαδή μια τιμή όχι 256 byte, αλλά 255. Όταν γίνεται μια εντολή push, τότε τοποθετείται ένα στοιχείο 2 byte στη θέση μνήμης που δείχνει το SP και το SP μειώνεται κατά 2, αφού τοποθετήθηκαν 2 byte. Για παράδειγμα, αν είχαμε 100H και κάνουμε push, τότε 100-2, δηλαδή κάνουμε την αφαίρεση. Εδώ είναι, ας πούμε, το κουτάκι, το 100. Μείον 2 κουτάκια, γιατί βάλαμε, τοποθετήσαμε στο σωρό 2 byte, τότε δείχνει το FE. Δηλαδή είναι 100, εδώ είναι FF και εδώ δείχνει το FE. Έχουμε λοιπόν 100-1 FF, ξανά -1 FE. Δηλαδή σε αυτό εδώ το κουτάκι δείχνει. Δηλαδή εδώ έδειχνει αρχικά, αυτή είναι η απόσταση 2 byte. Γιατί κάθε φορά στο σωρό, όταν κάνουμε push, κάνουμε πάντα push 2 byte. Έχουμε λοιπόν αυτήν εδώ την αναπαράσταση. Και ας το δούμε και εδώ πέρα. Άρα αν ήταν FF, αυτό εδώ πέρα, μείον 2 byte. Άρα γράφουμε εδώ και εδώ. Το SP δείχνει FF μείον 2 byte. Δηλαδή
έχουμε το A, B, C, D, E, F, άρα είναι D, F, D λοιπόν, F, D εδώ, E, γιατί είναι A, B, C, D, E, F. Άρα, F, F, μείον ένα byte, F, εψιλον, μείον ένα byte, F, D. Αυτό είναι το D, ποιος να φαίνεται καλά, δεν είναι το 0, είναι το D. Στη συνέχεια, πάμε παρακάτω. Όταν γίνεται μια εντολή pop-off, τότε αφαιρείται ένα στοιχείο 2 byte από τη μνήμη και το SP αυξάνεται κατά 2. Άρα δηλαδή, αν ήμασταν στο 10H και προσθέσουμε συν 2 byte, δηλαδή κάνουμε μια pop πράξη, το 10 θα πάμε στο 12. Και μια που είμαστε εδώ στο 16-αδικό σύστημα, για να δω λίγο την ετοιμότητά σας. Είμαστε στην θέση 10H και προσθέτουμε 2. Αν είχαμε λοιπόν την τιμή ένα 0F8 και προσθέσουμε 2, κάνουμε pop πράξη. Ποια είναι η τιμή? 0,25 για όποιον αναγράψει σωστά το αποτέλεσμα. Είμαστε λοιπόν στο 100F0 βέβαια από μπροστά, 0,1, 0F8, και κάνουμε μια πράξη pop, άρα αυξάνεται ο SP, ο stack pointer, κατά 1, για να δω λίγο. Θέλω την πλήρη αναπαράσταση, εννοείται ότι πρέπει να έχουμε και το H. Κάποιος γράφει 1, 1, 1, H. Εδώ, ναι, ας το ξαναγράψω 1, 1. Δηλαδή κάποιος έγραψε 1, 1, 1, 4, 1. 1, 1, 1, H. Για να δούμε αν είναι αυτό καταρχήν. 1,1,0F συν 2. 1,1,0F συν 1, ποια είναι η επόμενη τιμή? Το F λοιπόν ολγκρώνει μια δεκαεξάδα, άρα μας δίνει ένα δίπλα. Άρα έχουμε 1,1,1 και είμαστε 0, άρα το συν 1 μας δίνει αυτό και ξανά συν 1 μας δίνει 1,1,1H. Επειδή είναι δεκαεξαδικό, για να δω ποιος έχει γράψει πρώτος το 1,1,1H. Ο Βασίλειος, σύμφωνα με το chat. Η Εμιλία δεν έβαλε το H και άρα σαν δεκαδικό θεωρήθηκε, άρα το H είναι το σωστό. Και πράγματι, ο Βασίλειος, σημειώνω τώρα, θα πάρει 0,25. Κάναμε λοιπόν μια πράξη pop. Η πράξη pop, πάμε να δούμε λίγο το γράφημα. Το pop, να γράψω εδώ συν 2, τοποθετεί συν 2 και το push αφαιρεί πλην 2. Αυτός βέβαια είναι ένας σωρός που βρίσκεται στη 86 αρχιτεκτονική. Σε άλλες αρχιτεκτονικές ο σωρός ξεκινάει από το 0 και κάθε φορά που κάνουμε push ή pop έχουμε παρόμοιες βέβαια πράξεις, αλλά από το 0. Δηλαδή, σε άλλη αρχιτεκτονική, σε αυτό το σημείο κάτω ξεκινάει ο SP. SP 0 λοιπόν. Προσθέτουμε 2 byte, πάει SP 2 και ούτω καθεξής. Να το ξέρουμε αυτό. Δεν είναι παντού ο σωρός αυτής της μορφής. Εδώ είναι στοιχείο 86. Έτσι αποφάσισε η Intel. Και μια που βρισκόμαστε και εδώ πέρα, και να πάμε σε επόμενο ερώτημα. Έχουμε λοιπόν ένα σωρό, ένα συγκεκριμένο σωρό. Ας το σχεδιάσω πάλι, 0FF και ο stack pointer. Είμαστε 86 αρχιτεκτονική, για το σωρό που δείχνω στις διαφάνειες. Ξαναλέω, όμως είναι μόνο 86, άλλες αρχιτεκτονικές είναι άλλος σωρός. 86. Δείχνει λοιπόν ο stack pointer σε αυτό το σημείο. Θέλω κάποιος να μου πει, δηλαδή το SP δείχνει ότι έχει τη τιμή 0. Σε περίπτωση λοιπόν, θέλω κάποιος να μου πει, που κάνω μια πράξη, ποια πράξη,
Για να δω λίγο, να δούμε το... Ωραία, push. Αν κάνω push, μια τιμή, push AX, ποια είναι η νέα τιμή που θα πάρει το SP, ο πρώτος θα το γράψει 0,25. Έχουμε κάποιες απαντήσεις. 2H βλέπω απάντηση ο κόσμος, για να το δούμε λίγο. Καταρχήν βλέπουμε εδώ ότι το push αφαιρεί μείον 2. Άρα καταλαβαίνετε, όσοι απαντήσατε 2H είναι λάθος, γιατί πρέπει να αφαιρέσουμε κάτι. Για να δούμε. Άρα, Εμιλία και τα Φάνη δεν το βρήκατε. Είναι λάθος το 2H. Πάμε λοιπόν. Όσοι έχετε βέβαια απαντήσει και να απαντήσετε σωστά, δεν έχει δεύτερη ευκαιρία. Κάθε φορά στην ερώτηση μία μόνο ευκαιρία έχετε σε κάθε unique, σε κάθε ξεχωριστή ερώτηση. Άρα, όσοι έχετε απαντήσει λάθος, για να δούμε. Είπε, κάποιος ανέφερε, άρα ούτε το 01H είναι, γιατί πρέπει να αφαιρέσουμε. Σας δείχνω το σχήμα. Όταν κάνουμε push, αφαιρούμε. Όταν κάνουμε pop, προσθέτουμε. Κάναμε push. Άρα, όποιος πει από 0 πήγε 1, 2, 3, 4 κτλ. Είναι λάθος, αφού πρέπει να αφαιρέσουμε. Πώς γίνεται από το 0 να αφαιρέσουμε και να πάμε πάλι στη ίδια τιμή? Εκτός αν έχει έναν τρόπο σκέψης που αξίζει να μας το αναλύσει. Για να το δούμε λίγο. Είπε κάποιος FD. FD. FDH. Όχι, δεν είναι. Είπε κάποιος FE. H. Όχι, δεν είναι. Οπότε παίζει ακόμα το bonus. Κάποιος είπε και το D. Όχι. Ξανακάνετε λίγο την ερώτηση. Εδώ, πολύ απλά. Push AX. Με τιμή SP ίσον 0. Ποια είναι η νέα τιμή του SP? Είναι πολύ απλό το ερώτημα. SP είμαστε 0 και κάναμε push AX. Και σας έδωσα και το tip. Ότι αφαιρούμε μείον 2. Άρα το θέμα είναι ποια είναι η νέα τιμή του SP. Κάποιος βάζει και 0. Δεν έχει διαφορά. Εντάξει, θα το έπαιρνα σωστό αν ήταν θέμα να έχει 0 ή όχι. Αλλά δεν έχει γίνει σωστά η αφαίρεση. Είναι μια αφαίρεση στο 16-αντικό σύστημα που πρέπει να την προσέξουμε. Λοιπόν, δεν βλέπω να παίζει η απάντηση. Δηλαδή, οι τιμές που δίνεται είναι, κάποιος είπε 2, κάποιος είπε 1 και είναι αυτές οι 4 διαφορετικές τιμές. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι καμία από αυτές τις τιμές. Και δεν είναι καμία από αυτές τις τιμές γιατί. Γιατί το SP, όταν αφαιρέσουμε κάτι, πρέπει να σκεφτούμε λίγο. Το SP. Τι τιμή έχει το SP? Το SP είναι 2 byte. Δεν δέχομαι βέβαια άλλες απαντήσεις. Μην τώρα το πετάξει κανείς τώρα που το λέω. 2 byte. Δηλαδή, στην πράξη είναι 0000. Γιατί είναι ένας καταχωρητής των 2 byte. Άρα, αν αφαιρέσω μείον 2, πού θα καταλήξουμε? Δηλαδή, αν αφαιρέσω μείον 1, πάμε στο FFFF και αν αφαιρέσω ακόμα μείον 1, είναι στο FFFE. A, B, C, D, E, F. Βέβαια, εννοείται και το H, εννοείται και το 0. Αυτό λοιπόν που θα έπρεπε, τουλάχιστον ήταν tricky question, το καταλαβαίνω, αλλά θα πρέπει λίγο σε αυτό το σημείο που είμαστε να έτσι σκεφτόμαστε λίγο πιο προχωρημένα. Ο SP είναι λοιπόν καταχωρητής 2 byte, άρα αν αφαιρέσουμε από τη τιμή που έχει, δεν φτάνουμε στο FF, δηλαδή αν από εδώ αφαιρέσουμε, καταλήγουμε σε μια τιμή που είναι πολύ ψηλά εδώ πέρα. Δηλαδή σε αυτό το σημείο, FFFE, δηλαδή αφαιρούμε κάτι και μας στέλνει σε ένα άλλο κομμάτι που δεν βρίσκεται σε αυτό που έχουμε δηλώσει. Και ένα εύλογο ερώτημα που μπορεί να λάβω, δεν το έλαβα, όμως έστω το είχα λάβει. Τι θα γίνει δηλαδή σε ένα πρόγραμμα που φτάσουμε στα όρια το SP, δηλαδή έχουμε δηλώσει 100 byte
και έχουμε καταναλώσει τα 100 byte και κάνουμε μια πράξη που θα έχει ως αποτέλεσμα να μας στείλει το stack pointer σε ένα σημείο που δεν το έχουμε δεσμεύσει. Αυτό εδώ το κομμάτι που βρίσκεται σε αυτό εδώ, τι είναι? Είναι ένα κομμάτι λοιπόν, είναι μια περιοχή μνήμης, άγνωστη, βάζω ερωτηματικό, δεν ξέρουμε τι έχει. Τι μπορεί να έχει? Μπορεί να έχει δεδομένα, μπορεί να έχει κώδικα, μπορεί να μην έχει τίποτα, να είναι σαβούρα, να είναι μηδενικά. Άρα λοιπόν, στην περίπτωση που γίνει κάτι τέτοιο, τότε έχουμε στείλει, όπως βλέπετε, το stack pointer σε άλλο σημείο και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχουμε απρόβλεπτη κατάσταση. Βέβαια, αυτό ακριβώς εκμεταλλεύονται οι crackers, αυτοί που σπάνε προγράμματα, που έχουν αυτή την ευπάθεια, γιατί κάνουν smash το stack, stack smashing, δηλαδή χαλάνε το σωρό με το να στείλουν το stack pointer, χρησιμοποιώντας για παράδειγμα πολλές επαναλήψεις, πολλές κλίσεις ή πολλά push, στέλνουν το stack pointer σε άλλο σημείο, στο οποίο όμως έχουν βάλει δικό τους κώδικα. Για παράδειγμα, κάποιος από εδώ θα ξέρε ότι στη διεύθυνση FFFE θα πέσει ο stack pointer, άρα εδώ αν έχει βάλει ας πούμε μια εντολή κλίση, συνήθως δηλαδή έχουν φτιάξει μια συνάρτηση που είναι ένα backdoor, κλίση backdoor, το οποίο είναι σε assembly, για παράδειγμα, τι κάνει το backdoor, ανοίγει μια θύρα εισερχόμενων συνδέσεων και δέχεται εντολές από κάποιον άλλον υπολογιστή. Αν κάνει κλίση αυτή η συνάρτηση, τότε μόλις το στείλει το stack pointer σε εκείνο σημείο, θα κληθεί, εδώ θα έχει μια διεύθυνση επιστροφής βασικά, η οποία θα δείχνει σε αυτό το σημείο call backdoor και όταν κάνουμε red θα κληθεί αυτή η συνάρτηση. Δεν είναι εύκολο, αλλά εντούτοις γίνεται. Μπορεί κάποιος να κάνει ένα stack smashing, δηλαδή να χαλάσει το σωρό. Βέβαια, δεν γίνεται απλά, αλλά μπορεί να γίνει και αυτό να έχει συνέπεια να βγει το bug. Να γίνει το exploit. Το exploit είναι αυτό, η έβρεση ενός bug και η εκμετάλλευσή του. Και μπορεί μετά να μπει στο σύστημα κανονικά κτλ. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να προσέχετε να μην έχουμε εγγραφή εκτός σωρού. Και για παράδειγμα, μια που τα λέμε εδώ πέρα, και η ασφάλεια πάντα είναι ένα θέμα που πρέπει ως προγραμματιστές να το έχετε στο μυαλό σας, ένα είδος προστασίας που κάνουν κάποιοι στα προγράμματά τους είναι ότι γεμίζουν την μνήμη που είναι ανεκμετάλλευτη με μια συγκεκριμένη τιμή, το οποίο είναι το παπαγαλάκι. Για παράδειγμα, έστω παντού είχαμε την τιμή FF00, ας πούμε, για παράδειγμα. Έχουμε αυτή την τιμή. Άρα, λοιπόν, παντού έχουμε αυτές τις τιμές, FF00. Δηλαδή, όπου είναι ανεκμετάλλευτο, έχουμε βάλει την τιμή, το παπαγαλάκι, το κάναρι. Και κοιτάξτε τώρα αυτό, πώς μας προστατεύει αυτό το κάναρι. Αν ο hacker θέλει να βάλει τη διεύθυνση επιστροφής και ας πούμε φεύγει, έστω δηλαδή παντού έχουμε FF00, FF00, έχει βάλει δηλαδή μια συγκεκριμένη υπογραφή που ξέρει μόνο ο προγραμματιστής, δεν μπορεί να τη δει ο cracker. Οπότε ο cracker έστω πάει και λέει, θα πέσει εδώ σε αυτό το σημείο, την καταστρέφει αυτή τη τιμή και βάζει μια τιμή που είναι μια διαφορετική τιμή που δείχνει στη δικιά του συνάρτηση που θα καλέσει. Δηλαδή, ας πούμε, call backdoor. Τι έγινε εδώ πέρα? Εδώ κοιτάξτε πώς ανοιχνεύεται. Σε αυτό το σημείο, λοιπόν, η ορολογία είναι, εντάξει, ορολογία, η informal είναι ότι πέθανε το παπαγαλάκι. Γιατί παντού είχαμε FF00, εδώ έχουμε μια άλλη τιμή. Και γιατί λέμε παπαγαλάκι? Είναι όπως τα ορχεία παλιά που είχαν ένα παπαγαλάκι μαζί τους όταν κατέβαιναν οι ανθρακορύχοι στα έγκατα της γης, και όταν πέθανε το παπαγαλάκι σηματοδοτούσε ότι κάτι πήγε στραβά, ότι δεν έχουμε οξυγόνο, πρέπει αμέσως να λάβουμε μέτρα γιατί κινδυνεύουμε. Ομοίως και εδώ, αν πεθάνει η αυτή η ανεκμετάλλευτη περιοχή και αλλάξει τιμή και δείξει μια άλλη τιμή, γιατί ασφαλώς ο hacker μπορεί να σβήσει μια τιμή, αλλά δεν μπορεί να ξέρει και τις άλλες τιμές που έχουν τα παπαγαλάκια, είναι αυτές μόνο ο προγραμματιστής ξέρει. Σε αυτή τη περίπτωση, αυτό είναι το canary detection, το παπαγαλάκι σηματοδοτεί ότι
έχει γίνει cracking στο πρόγραμμά μας και σταματάει αυτόματα η εκτέλεση. Αυτή είναι μια τεχνική, υπάρχουν πάρα πολλές τεχνικές, απλώς μια που μιλάμε για το σωρό και stacks masking κτλ. Να το ξέρετε αυτό, ότι υπάρχουν τεχνικές που μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Συνεχίζουμε λοιπόν με το σωρό. Καταλαβαίνετε ότι η γνώση του σωρού είναι πολύ σημαντική, γιατί με μέσω του σωρού μπορούμε είτε να ασφαλώς διευκολύνουμε τη ζωή μας με το να έχουμε συναρτήσεις διαφανείς και απεριόριστο πλήθος παραμέτρων και το καθεξής, ή να έχουμε δυνατότητα να έχουμε ένα ασφαλή προγραμματισμό για να μην κινδυνεύουν τα προγράμματά μας από cracking. Και η αντίληψη του ασφαλούς προγραμματισμού πρέπει να την έχουμε έμφυτη στο μυαλό μας. Πρέπει να έχουμε security by design. Δηλαδή, καθώς προγραμματίζουμε, πρέπει να σκεφτόμαστε πιθανές αστοχίες του προγραμματός μας και πώς μπορεί να τις εκμεταλλευτεί κάποιος. Λοιπόν, σωρός. Σωρό, έχουμε, είπαμε, push-pop, είδαμε και τα παραδείγματα, και το RED. Όταν γίνει μια επιστροφή στην RED μέσα στο ίδιο τμήμα, τότε φεύγουν 2 byte. Είπαμε ενδοτμηματικές και εξωτμηματικές συναρτήσεις. Ενδοτμηματικές σημαίνει ότι αποθηκεύεται μόνο η μετατόπιση, δηλαδή μόνο το IP, ενώ αν έχουμε εξωτμηματική συνάρτηση, αποθηκεύουμε 4 byte. Ο πρώτος που θα μου πει μια εξωτμηματική συνάρτηση θα λάβει 0,25. Άρα, σε εξωτμηματική συνάρτηση έχουμε 4 byte, σε ενδοτηματική 2 byte. Η Μίλια το πέτυχε, λοιπόν, πολύ γρήγορη. Πράγματι, η interrupt, η συνάρτηση αυτή του λειτουργικού συστήματος, είναι μια εξωτμηματική συνάρτηση. Δηλαδή, κάθε φορά που καλούμε το interrupt, έχει ως αποτέλεσμα να αποθηκευτούν 2 παιδεία, άρα λοιπόν 4 byte, 2 καταχωρητές. Είναι ο καταχωρητής ο CS και ο IP της επόμενης εντολής. Και αυτό γιατί το interrupt βρίσκεται σε ένα άλλο τμήμα της μνήμης που είναι του λειτουργικού συστήματος. Το interrupt είναι κλίση λειτουργικού συστήματος, είναι συνάρτηση του λειτουργικού συστήματος. Και είναι το πιο ολοφάνερο παράδειγμα εξωτμηματικής συνάρτησης. Σημείωνω λοιπόν, η Εμιλία έχει λάβει 0,25. Και με αυτή την ορθή απάντηση μπορούμε να πάμε προς το διάλειμμα. Το iLottery είναι ενεργοποιημένο. Μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε κιόλας. Για να δω. Στα Actives. Ναι. Η εβδομάδα 11 λοιπόν της αρχιτεκτονικής είναι ενεργοποιημένη. Μπορείτε να δηλώσετε ενδιαφέρον συμμετοχής στο προαιρετικό iLottery που θα ακολουθήσει. Σε αυτό το σημείο, ένα δεκάλεπτο διάλειμμα, επιστρέφουμε 2 και 4. Είμαστε έτοιμοι για το iLottery. Βλέπετε την οθόνη μου αυτή τη στιγμή. Και ακόμα βλέπω δεν έχει ενεργοποιηθεί, για να δω, let it roll. Όχι, πρέπει να ενεργοποιήσω την κλήρωση. Okay, είμαστε έτοιμοι λοιπόν να κάνουμε την κλήρωση. Αρχιτεκτονική 11 και 26 φοιτητές έχουν δηλώσει ενδιαφέρον για το iLottery και η Αλεξάνδρα είναι αυτή η οποία θα κληθεί σήμερα να πάρει μέρος. 14. Αλεξάνδρα, είσαι συνδεδεμένη. Αλεξάνδρα. Ωραία, εντάξει.
Λοιπόν, ξέρεις τη διαδικασία, ερωτήσεις από το εργαστήριο για την αρχιτεκτονική 6789 έχει σήμερα το κωδικό. Ετοιμάζω εγώ τον μετρητή. 30 δευτερόλεπτα, pass, public, αλφα ως έψιλον. Λοιπόν, για να γράψουμε στη μνήμη της κάρτας γραφικών, θα πρέπει να τοποθετήσουμε στο ES την αρχική διεύθυνση της συγκεκριμένης περιοχής μνήμης. Θα χρησιμοποιήσουμε τις παρακάτω εντολές. Άρα, ποια είναι η σωστή απάντηση, 30 δευτερόλεπτα, ξεκινάνε τώρα. Pass. Αναγράφεις pass. Έχεις 0,25, άρα σημειώνω. Έχεις το πρώτο σου 0,25. Παράληψη. Στο παρακάτω κομμάτι κώδικα, ποιος από τους παρακάτω χαρακτήρες θα γίνει αποδεκτός, δηλαδή θα συνεχίσει η εκτέλεση από το label okay, label OK chart και παρακάτω. 30 δευτερόλεπτα, ξεκινάνε τώρα. Και δήλωσες έψιλον, δήλωσες το αλφα, βέβαια αν το δούμε έτσι, jump below, το below φτάνει σε αυτό το σημείο, αν είναι το αλφα συνεχίζει την εκτέλεση, να δούμε. Η σωστή απάντηση είναι η α. Είναι το ζήτα μικρό, γιατί με τις υπόλοιπες εντολές σε οδηγεί στο OK chart. Λοιπόν, με 0,25 αποχωρείς από το iLottery σήμερα. Σημειώνω. Το βίντεο θα ανέβει και στο YouTube να το μελετήσετε με την ησυχία σας. Και συνεχίζουμε το σωρό. Πολύ σημαντικό. Τώρα, πώς μπορούμε να κάνουμε πρόσβαση στο σωρό. Όταν χρησιμοποιούμε το push και το pop, έχουμε βέβαια πρόσβαση στο σωρό. Αλλά το θέμα είναι ότι τροποποιείται κάθε φορά ο stack pointer. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη μερικές φορές να θέλουμε να έχουμε πρόσβαση στο σωρό, να διαβάσουμε το σωρό, χωρίς να τροποποιήσουμε το stack pointer. Και για να το κάνουμε αυτό, χρησιμοποιούμε έναν άλλον καταχωρητή, το BP. Δηλαδή, θα μεταφέρουμε την τιμή του stack pointer στο BP και θα χρησιμοποιήσουμε μια έμεση διευθυνσιοδότηση με μετατόπιση, δηλαδή θα έχουμε, για παράδειγμα, BP συν ή πλην offset για να διαβάσουμε το σωρό. Και αυτό, βέβαια, θα το μετακινούμε έστω σε μία τιμή. Υπενθυμίζω ότι σε αυτήν την έμεση διευθυνσιοδότηση με μετατόπιση που χρησιμοποιείται ο καταχωρητής BP, έχουμε πρόσβαση στο σωρό. Γιατί αν τοποθετήσουμε άλλη εδώ ετικέτα άλλων καταχωρητή, για παράδειγμα αντί για BP βάλουμε DI, τότε η προεπιλογή είναι στο data segment. Αυτό λοιπόν, όταν έχει BP, εννοείται μπροστά ότι είναι SS άνω κάτω τελεία. Δηλαδή, ότι έχουμε πρόσβαση στο τμήμα του σωρού. Ενώ, αν χρησιμοποιούσαμε DI, τότε θα έπρεπε να το γράψουμε αυτό, να γράψουμε SS άνω κάτω τελεία, αν θέλαμε να έχουμε πρόσβαση στο σωρό. Γιατί στο σωρό βρίσκονται τα δεδομένα μας.
Η διαδικασία λοιπόν ποια είναι. Αποθηκεύουμε το SP στο BP. Αν θέλουμε να πάρουμε την τελευταία τιμή που ρίζει στο σωρό, απλώς τη μετακινούμε. Αν θέλουμε να πάρουμε τα δεδομένα που βρίσκονται πριν τη διεύση επιστροφής, δηλαδή ας το δούμε οπτικά, έστω το SP δείχνει σε αυτό το σημείο. Αυτή εδώ η θέση είναι λοιπόν SP συν 2 ή BP συν 2, όπως το έχουμε αποθηκεύσει. Και αυτή εδώ η θέση από κάτω, αν θεωρήσουμε ότι είναι ανά 2 byte το κάθε κελί, δηλαδή το κάθε κελί έχει 2 byte και αυτή είναι SP πλην 2 μετά την τρέχουσα θέση. Και βέβαια τοποθετούμε τον BP καταχωρητή, γιατί δεν πρέπει να τροποποιήσουμε τον SP. Θέλουμε λοιπόν να υλοποιήσουμε τη συνάρτηση Max ΑΒ με την τεχνική επικοινωνία μέσω σωρού. Κάνουμε λοιπόν push τις τιμές στο σωρό και χρησιμοποιούμε την άμεση διευθυνσοδότηση για να πάρουμε τις τιμές. Ναι, για τις βαθμολογίες είπα ότι είναι σε διαδικασία που ανεβαίνουν. Έχουμε αρκετές καταχωρήσεις στο to-do list, οπότε οι βαθμολογίες έχουν μετατεθεί για τα Χριστούγεννα, αλλά μέχρι την εξέταση, όπως σας έχω πει, μέχρι τη 12η εβδομάδα θα έχουν τοποθετηθεί. Έχουμε αρκετά θέματα που έχουν προκύψει. Λοιπόν, ας το δούμε. Ας το δούμε πώς θα το υλοποιήσουμε αυτό. Έστω αρχικά το SP έχει τιμή, λοιπόν, μας δίνει το 100H. Άρα, ας το φτιάξω εδώ, ας σβήσω αυτές εδώ τις τιμές και ας πάμε με 100H, για να είμαστε ακριβώς σύμφωνα με το παράδειγμα. Ωραία. Λοιπόν, άρα 100H, είμαστε σε αυτό το σημείο. Πάμε το επόμενο. Κάνουμε push στις τιμές. Άρα τοποθετούμε το AX. Είναι 2 byte από 100H μείον 2 στο 0F. Δηλαδή εδώ πέρα θα κάνουμε push AX. Να το βλέπουμε μάλλον ανά 2 byte. Δηλαδή κάθε κελί είναι 2 byte. Και το SP 100, αν κάνουμε push AX, θα μπει το AX σε αυτό το σημείο και το SP θα έχει νέα τιμή 100-2 0FEH. Στη συνέχεια κάνουμε push VX, άρα εδώ μπαίνει το VX. Υπενθυμίζω ότι είναι 2 byte το κάθε μέγεθος που χρησιμοποιούμε, εδώ το στη μνήμη, πιο δηλαδή συμπαγή, SPFAH. Δηλαδή από εδώ πέρα μπήκε το AX, β το βx και δίνει το βx. Σε αυτή τη στιγμή καλούμε το Max Stack. Όταν κάνουμε κλίση, περιμένετε λίγο, 100, εδώ είναι το FC, 100-2 FE, και FE μετά είναι FC, αυτό είναι το C. FC, βλέπουμε εδώ πέρα όπως είναι η πράξη. Στη συνέχεια κάνουμε κλίση. Όταν κάνουμε κλίση, τι σημαίνει? Ότι γράφεται η διεύθυνση της εντολής που ακολουθεί, δηλαδή εδώ, σε αυτό το σημείο, έχει μια διεύθυνση το IP. Η διεύθυνση λοιπόν της εντολής που ακολουθεί καταγράφεται στο σωρό. Και γιατί καταγράφεται στο σωρό? Για να ξέρουμε πού να γυρίσουμε όταν κάποια στιγμή ολοκληρωθεί η συνάρτηση, η εκτέλεση συνάρτησης. Άρα σε αυτό το σημείο μπαίνει το IP, το IP και το SP τώρα δείχνει FAH. FAH λοιπόν.
Ωραία. Βλέπετε λοιπόν πως σιγά σιγά γράφουμε στο σωρό δεδομένα και κατεβαίνει προς το 0. Στη συνάρτηση μέσα, βλέπετε, επειδή θέλουμε να την κάνουμε διαφανή, κάνουμε push κάποιες τιμές. Κάνουμε push το BP. Άρα γράφουμε το BP και η νέα τιμή του SP είναι πάλι 2 byte πιο κάτω από το Fα. Fα με ίον 2 είναι F8. Άρα είμαστε στο F8H. Υπενθυμίζω, είμαστε στο 16-αδικό σύστημα, άρα το Fα σημαίνει το α που είναι 10, αφαιρούμε 2, γι' αυτό γίνεται 8. Στη συνέχεια κάνουμε push το CX. Βάζουμε το CX, άρα το SP αυτή τη στιγμή είναι F8-2, F6. Στη συνέχεια βάζουμε το DX. Άρα το SP, αφαιρούμε πάλι 2 byte από την τιμή που είχε, από F6-2, F4. Στη συνέχεια, για να δούμε τη συνάρτησή μας. Εμείς τώρα, τι δεδομένα, πού είναι τα δεδομένα μας που θέλουμε να πάρουμε. Τα δεδομένα μας βρίσκονται σε αυτές εδώ τις θέσεις. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να δούμε πώς θα διαβάσουμε αυτά τα δεδομένα. Για να δούμε. Το SP από εδώ πέρα, για να φτάσουμε στο βήτα X, πόσα βήματα θέλουμε. Συν 2, συν 2, 4, συν 2, 2, συν 2, 2, συν 2, συν 2, συν 2. Δηλαδή, άμα προσθέσουμε, θα δούμε ότι είναι 8. Δηλαδή, έχει απόσταση 8. Για 8 byte. Γιατί 2 συν 2, 4, συν 2, συν 2. Άρα είναι 8 byte πίσω. Πρέπει να προσθέσουμε, λοιπόν. Γι' αυτό βλέπετε ότι στο BP προσθέτουμε συν 8 για να πάρουμε αυτή την τιμή. Άρα με αυτή την εντολή μετακινούμε. Ως προς το BP, το BP αυτή τη στιγμή τι δείχνει. Αυτό το SP το έχουμε τοποθετήσει στο BP. Άρα σε αυτό το σημείο είναι. Την τιμή που δείχνει το BP, αν προσθέσουμε δηλαδή ανεβούμε προς τα πάνω και φτάσουμε σε αυτό το σημείο, θα πάρουμε το βήτα X. Άρα με αυτό εδώ πέρα, το CX BP συν 8, παίρνουμε το βήτα X. Το βήτα X και το θα τοποθετούμε στο CX. Και με την άλλη εντολή το συν 10, πράγματι, άμα δούμε, 2, 2, 2, 2, 2. Είναι συν 10. 2, 2, 2, 2. Δηλαδή, συν 10. Με τη συν 10 μας δίνει το AX. Αυτό, λοιπόν, μας δίνει το AX. Δηλαδή, το AX το τοποθετεί στο DX. Άρα, με μία παράξενη πρόσβαση, γιατί δεν είναι το push και το pop, οι κλασικές λειτουργίες που γνωρίζουμε σωρό, είναι με κάποιο άλλο τρόπο πρόσβασης, που όμως, αφού υποστηρίζεται από τον επεξεργαστή, είναι έγκυρος τρόπος. Δεν είναι κάποιος χακερίστικος τρόπος, είναι ένας έγκυρος τρόπος πρόσβασης. Μπορέσαμε και διαβάσαμε αυτές τις τιμές και τις μεταφέραμε στο CX και DX, κάνουμε τη σύγκριση, βρίσκουμε το αποτέλεσμα και το αποθηκεύουμε στο BP πλην 2. Για να δούμε, το BP δείχνει εδώ. Σε αυτή τη θέση λοιπόν, εδώ πέρα, που αποθηκεύουμε το DX νέο να γράψω, DX, η συνάρτηση είναι η minimum, η max μάλλον, DX να βάλω σε παρένθεση max, το DX Max λοιπόν, αυτό που έχουμε βγάλει ως αποτέλεσμα, τι απόσταση βρίσκεται, αυτό εδώ πέρα είναι πλην 2, ενώ όλα αυτά είναι συν 2. Άρα λοιπόν, το BP πλην 2, δηλαδή σε αυτή εδώ τη θέση, έχουμε αποθηκεύσει το αποτέλεσμα. Να γράψω κιόλας εδώ ότι είναι το αποτέλεσμα.
Δηλαδή η παράμετρος επιστροφής, αυτό που έχει υπολογίσει η συνάρτησή μας, το έχει αποθηκεύσει εκείνο το κουτί. Και μετά, για να δούμε, και θα αλλάξω χρώμα τώρα, θα το βάλω με πράσινο. Στη συνέχεια κάνει pop DX. Άρα ο SP, στην τιμή που είχε, αυτή εδώ, έρχεται σε αυτό εδώ πέρα, εδώ είναι το pop DX. Pop DX. Στη συνέχεια, δηλαδή πράγματι, με το pop DX, την τιμή που έχει αυτή, την αποθηκεύσει ο DX, και αφού είχαμε αποθηκεύσει το DX, μια χαρά, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Και γιατί είχαμε αποθηκεύσει DX, CX, BP, γιατί θέλουμε να έχουμε διαφανή συνάρτηση, 100% διαφανή συνάρτηση, και άρα θα πρέπει αυτούς τους καταχωρητές που τους έχουμε τροποποιήσει κατά την εκτέλεση της συνάρτησης, να τους επαναφέρουμε στις αρχικές τους τιμές. Και πράγματι εδώ βλέπουμε ότι επαναφέρουμε αυτό το κουτί στην τιμή του DX, στη συνέχεια στο POP CX ερχόμαστε εδώ πέρα, εδώ είναι το POP CX, και πράγματι η τιμή που είχαμε αποθηκεύσει ο CX την επαναφέρουμε στον καταχωρητή CX, μετά POP BP, άρα εδώ έχουμε το POP BP, την τιμή που, λοιπόν, που είχε το BP, την επαναφέρουμε στην αρχική, την είχαμε αποθηκεύσει ως ορό, και τώρα το SP δείχνει το IP. Όταν κάνουμε τη RED, τι γίνεται, η τιμή που δείχνει εκείνη τη στιγμή το SP, την χρησιμοποιεί ως διεύθυνση επιστροφής. Άρα πράγματι, από αυτό το σημείο φτάνουμε στο πιο πάνω σημείο, με το RED. Δηλαδή κάθε φορά το RED, μας, εφόσον είναι ενδοτηματικό RED, μας αυξάνει κατά 2 byte, πάμε λίγο πιο ψηλά. Το SP λοιπόν δείχνει αυτή τη στιγμή στη θέση BX. Τώρα, πώς θα πάρουμε τα αποτελέσματα? Για να δούμε τώρα. Θέλουμε, λοιπόν, έχει ανέβει πολύ το SP, έχουμε αφήσει ένα κουτάκι στη μνήμη στο σωρό και θέλουμε τώρα να έχουμε πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα. Το SP δείχνει σε αυτό εδώ το σημείο. Πόσα byte όμως απέχει το σημείο αυτό εδώ πέρα? Για να δούμε. Πλην 2. Πλην 2, 4. Πλην 2, 6. Πλην 2, 8. Πλην 2, 10. Δηλαδή, απόσταση είναι από την τιμή που δείχνει το SP, πλην 10 στο συγκεκριμένο παράδειγμα. Αυτές οι τιμές δεν είναι fix πάντα. Γιατί εξαρτάται από το πόσες παραμέτρους εισάγουμε στο σωρό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είχαμε τοποθετήσει το AXBX και αποθηκεύσαμε το αποτέλεσμα σε αυτή εδώ τη θέση. Και εξαρτάται βέβαια από τα push και τα pop που έχουμε μέσα στη συνάρτηση. Άρα η απόσταση είναι SP πλην 10, γι' αυτό λοιπόν μεταφέρουμε το SP στο BP και βάζουμε BP πλην 10, γιατί δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη μορφή SP πλην 10. Αυτή εδώ πέρα είναι μία άκυρη διαφυσιοδότηση, δεν μπορούμε τον SP να το βάλουμε μέσα σε αγγείλες, αλλά μπορούμε το BP, το αδερφάκι του. Άρα λοιπόν το SP το μεταφέρουμε στο BP και βάζουμε BP πλην 10, και με αυτόν τον τρόπο έχουμε λοιπόν πάρει από το σωρό τα δεδομένα. Βέβαια, εννοείται ότι τα παίρνουμε αμέσως μετά την κλίση της συνάρτησης. Γιατί αν δεν τα πάρουμε αμέσως μετά, επειδή εδώ είναι η περιοχή της μνήμης, στη συνέχεια θα γίνουν κάποιες κλίσεις συναρτήσεων κτλ. Και αυτό θα έχει ως συνέπεια να σβηστούν. Δεν είναι προστατευμένη εκείνη η περιοχή. Δηλαδή αυτό είναι ένα κομμάτι της μνήμης, σαν να λέμε σε ένα σημείο της μνήμης που όμως γνωρίζουμε ποιο που, γράψαμε κάποια δεδομένα. Αν κάνουμε κλίση κάποιες άλλες συνάρτησης, αυτά τα δεδομένα θα χαθούν. Γι' αυτό πρέπει αμέσως μετά την κλίση της συνάρτησης να πάρουμε το κελί με τα δεδομένα. Αμέσως μετά, όπως βλέπετε. Και έτσι είναι η επικοινωνία μέσω σωρού. Τώρα, κοιτάξτε βέβαια, έχει μια πολυπλοκότητα και είναι και ένα ωραίο έργο τέχνης ίσως. Σας βάλω και την υπογραφή μου εδώ πέρα.
έτσι, να το τυπώσουμε και να το έχουμε, να το κολλήσουμε στο γραφείο. Αλλά το θέμα δεν είναι να κάνουμε ένα έργο τέχνης, αλλά να καταλάβετε εσείς, να κατανοήσετε πώς γίνεται το πέρασμα παραμέτρων μέσω σωρού. Βάλαμε την παράμετρο σωρό, κάναμε κλίση συνάρτησης, με διευθυνσοδότηση μέσω BP και κατάλληλο offset, συμπλήν, πήραμε τιμές, αποθηκεύσαμε τιμές και μετά έξω από τη συνάρτηση τις πήραμε τις τιμές από το σωρό. Εδώ πέρα είχαμε άμεσα την τιμή στο σωρό. Τι θα γίνει όμως αν αντί για την direct τιμή στο σωρό, δηλαδή το αποτέλεσμα μπήκε ως τιμή στο DX. Θα μπορούσαμε όμως να μην βάλουμε τιμή στο DX, να βάλουμε pointer που να δείχνει που έχουμε αποθηκεύσει το αποτέλεσμα. Και εδώ είναι η κατηγοριοποίηση ως προς το είδος των παραμέτρων. Και σας είχα πει στην προηγούμενη διάλεξη ότι έχουμε το pass by value και το pass by reference. Δηλαδή είτε δίνουμε τιμές, τις πραγματικές τιμές, τις actual τιμές, είτε δίνουμε pointers. Κάποιος μπορεί να ρωτήσει πότε δίνουμε pointers και πότε δίνουμε τιμές. Για να μην σας κρατάω σε αγωνία, λοιπόν, τιμές δίνουμε σε κάτι που γνωρίζουμε από πριν το μέγεθός του. Για παράδειγμα, ξέρουμε ότι η συνάρτηση max δέχεται 2 αριθμούς. Πολύ απλά μπορούμε να βάλουμε actual τιμές 2 αριθμούς. Αν όμως φτιάχναμε μια συνάρτηση, για παράδειγμα, που μετρούσε το μήκος ενός string, είναι, για παράδειγμα, η strlen, η συνάρτηση στη C που μετράει το μήκος ενός string, εκεί δεν ξέρουμε πόσα byte θα έχουν οι παράμετροι. Άρα σε εκείνη τη συνάρτηση δίνουμε pointer που του λέμε από εδώ ξεκινάει και διάβασε μέχρι να βρεις τον ειδικό τερματικό χαρακτήρα στη C που υποδηλώνει το τέλος ενός string για 0.25. Ποιος είναι αυτός ο ειδικός χαρακτήρας στο chat τώρα? Είναι ένας χαρακτήρας που μόλις το διαβάσει ξέρει ότι εκεί τελειώνει το string. Άρα λοιπόν περνάμε ως pointer το stop για να δούμε, έγραψε κάποιος το 4, όχι, ασφαλώς δεν είναι το 4 τερματικός χαρακτήρας, έγραψε το δολάριο, όχι, ασφαλώς στην C δεν είναι το δολάριο και η σωστή απάντηση ήρθε από το χάρι που είναι το slash 0 και το γράφω εδώ, το slash 0 είναι ο χαρακτήρας που υποδηλώνει το τέλος ενός string και σημειώνω εγώ ότι ο Χάρης θα λάβει 0,25 για την σωστή του απάντηση. Άρα λοιπόν, δίνουμε το pointer σε ένα σημείο στη μνήμη και αρχίζει και διαβάζει byte, byte, byte μέχρι να βρει αυτό το χαρακτήρα. Μόλις το βρει, σταματάει. Ναι, για εσύ είπα. Γι' αυτό είναι σημαντικό, λοιπόν, Νίκο, να προσέχεις το context κάθε φορά της ερώτησης, γιατί όπως είδες, στην assembly, και στην assembly όμως δεν είναι το δολάριο, γιατί είπες ενδεχομένως assembly. Στην assembly είναι το δολάριο μόνο όταν χρησιμοποιούμε το interrupt 21H alpha high 09. Αν χρησιμοποιήσεις άλλο interrupt ή άλλη παράμετρο στο alpha high, θα δεις ότι δεν είναι το δολάριο. Υπάρχει άλλος χαρακτήρας τερματισμού, αλλά μόνο για το alpha high 09, ναι, είναι το δολάριο. Λοιπόν, αλλά στη C είναι το slash 0 και στην περίπτωση που έχουμε ένα μέγεθος που δεν είναι γνωστό, το στέλνουμε ως reference σε αυτή την περίπτωση. Είδαμε λοιπόν το pass by value. Πώς γίνεται το pass by reference? Το pass by reference στέλνουμε, όπως καταλάβατε, pointer. Και μπορούν να συνδυαστούν όλα μεταξύ τους. Δηλαδή, να έχουμε από τη μία pass by reference, pass by value, και από την άλλη, όλους τους τρεις τρόπους που έχουμε δει. Δηλαδή, pass by register, pass by stack, pass by data, by data segment, data segment. Άρα μπορούμε να κάνουμε όλες τις επιλογές. Αυτό που διαφοροποιείται όμως, είναι ότι δεν βάζουμε την ίδια τιμή, αλλά βάζουμε το pointer, που σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνουμε αυτό που ονομάζουμε set reference. Δηλαδή, να πάρουμε αυτό το pointer, αυτή τη διεύθυνση και να πάμε στην μνήμη ακριβώς και να πάρουμε εκεί τα στοιχεία. Για παράδειγμα, να υλοποιηθεί συνάρτηση μια σειράς 10 αριθμών με το πέρασμα διευθύνσεων μνήμης μέσω καταχωρητή. Για να δούμε, λέει, μέγιστο όρο μια σειράς 10 αριθμών. Για να δούμε αυτό το παράδειγμα. Έστω λοιπόν έχουμε
μια μεταβλητή στο τμήμα δεδομένων, βλέπετε αυτό. Και τώρα θα περάσουμε την διεύθυνση, όχι την ίδια τιμή, γιατί ασφαλώς έχει πολλά δεδομένα, όπως σας είπα. Είπαμε, άμα είναι ένα scalar μέγεθος, scalar σημαίνει μοναδιαίο, scalar, μοναδικό στοιχείο, βαθματό δηλαδή στοιχείο, τότε είναι by value η καλύτερη επιλογή. Αν όμως είναι ένα vector στοιχείο, vector σημαίνει ότι έχει πάρα πολλές τιμές, διανυσματικού τύπου μέγεθος, τότε πρέπει να το περάσουμε by reference. Σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, βλέπετε εδώ το Lea. Βρίσκουμε τη διεύθυνση του array. Lea είναι βρες την διεύθυνση του array 1 και τοποθέτησε στο AX. Ισοδύναμα μπορεί να υλοποιηθεί αντί για Lea με μια εντολή move. Ποιος θα το πει για 0.25? 0.25 στο chat, γιατί πρέπει να γνωρίζουμε και εναλλακτικούς τρόπους συγγραφής προγραμμάτων. Δεν υπάρχει πάντα ένας μόνο τρόπος. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι υλοποίησης μιας λειτουργίας. Κάποιος που θα το πει λοιπόν θα λάβει 0.25. Συνεχίζουμε λοιπόν. Βλέπετε ότι φορτώσαμε τη διεύθυνση του array 1 στο AX. Άρα το AX έχει reference. Είναι pointer. Θα το γράφαμε για παράδειγμα αστεράκι. Αστεράκι array 1, δηλαδή pointer array 1, έχει μπει στο AX. Και κάνουμε κλίση compute max. Και βλέπετε εδώ, επειδή θέλουμε να είναι διαφανή συνάρτηση, έχουμε τα push και τα αντίστοιχα pop. Και στη συνέχεια, κοιτάξτε, το AX, το AX σημειώνω είναι ο pointer. Ο pointer, το τοποθετούμε σε ένα καταχωρητή BP. Και έχουμε ένα loop, οπότε βάζουμε στο CX το 9. Οπότε ακολουθεί, λέω πολλές φορές το οπότε γιατί είναι ακολουθιακά όλα αυτά. Στην επόμενη εντολή λοιπόν, έχουμε DS, στο τμήμα DS ότι θα έχουμε πρόσβαση, BP. Το βάλα έτσι, γιατί αν δεν βάλω το DS, εννοείται ο σωρός και αυτό θα είναι άκυρο στο συγκεκριμένο context. Άρα έχουμε DS. BP. Κάνουμε εδώ dereference. Σε αυτό το σημείο σημειώνω dereference. Δηλαδή, ενώ ήταν address, πηγαίνουμε στο σημείο που δείχνει η διεύθυνση και παίρνουμε το πρώτο στοιχείο. Και κάθε φορά αυξάνουμε το BP κατά ένα, εδώ, δηλαδή αυτό είναι το sin-sin που αυξάνει κατά ένα. Και ο Ευθύμης απάντησε σωστά. Να το σημειώσουμε για όσους θέλουν να το δούνε. Αυτή είναι πράγματι η εντολή. Και ο Ευθύμης το βρήκε σωστά. Σημειώνω λοιπόν για τον Ευθύμη ότι αντί για Lea μπορεί να χρησιμοποιήσει την εντολή κάποιος move AX offset array, όπου μας δείχνει ακριβώς τη διεύθυνση που ξεκινάει το array. Σημείωσα λοιπόν το Ευθύμη το το bonus 1482, να γράψω το και το αριθμό του κιόλας. 1482 Ευθύμης 0.25, πολύ ωραία. Συνεχίζουμε με την αύξηση της διευθυνσοδότησης κατά ένα, πρόσβαση στο επόμενο στοιχείο και ούτω καθεξής. Άρα έχουμε χρησιμοποιήσει ένα είδος έμεσης διευθυνσοδότησης με τη χρήση του dereference κάθε φορά, για dereference δηλαδή με σαγγίλες, για να έχουμε πρόσβαση στο αντίστοιχο στοιχείο. Πάμε παρακάτω. Χρησιμοποιήσαμε τον BP, θα μπορούσαμε βέβαια να χρησιμοποιήσουμε και DI ESI. Απλώς ήθελα να σας δείξω ένα πιο σύνθετο τρόπο για να δείτε τους διαφορετικούς τρόπους που μπορούμε να προγραμματίσουμε κάτι. Κάποιος που θα βάλει το DI ESI δεν χρειάζεται να βάλει από μπροστά DS ότι είναι στο data segment. Εννοείται ότι είναι στο DS για το SI και το DI. Όπως και για το BX. VX ο καταχωρητής δείχνει κατευθείαν στο data segment.
Στην εντολή αυτή, λοιπόν, μεταφέρουμε ένα byte και το παίρνουμε από την μνήμη που έχει βρεθεί. Μερικές φορές μπορούμε να διευκολύνουμε τη ζωή μας με το να βάλουμε ένα push all, push a και pop a στο τέλος, αλλά αυτό κάθε φορά κάνει push όλους τους καταχωρητές και pop όλους τους καταχωρητές, το οποίο είναι αρκετά χρονοβόρο. Δηλαδή, αν όλο και όλο τροποποιούμε ένα-δύο καταχωρητές, δεν θα βάλουμε push a και pop a. Αν όμως είναι πολλοί καταχωρητές, τότε βάλτε push a και pop a και μας διασφαλίζει ότι το push και το pop γίνονται με τη σωστή σειρά. Οι καταχωρητές, λοιπόν, που οθούνται με την push all είναι 8 βασικοί καταχωρητές με αυτή τη σειρά και η pop a εξάγει όλους τους 8 βασικούς καταχωρητές. Και πρέπει να ξέρετε ότι είναι 8, γιατί σας είπα 8, γιατί μπορεί να έχουμε πέρασμα παραμέτρων μέσω σωρού. Οπότε στο push a έχουμε, όπως βλέπετε, 8 επί 2 byte, 16 byte μετατόπιση. Άρα, αν κάνετε push A, τα δεδομένα σας θα τα βρείτε 16 byte πίσω και ομοίως το αποτέλεσμα που θα το αφήσετε 16 byte πλην. Δηλαδή, SP-16 θα πάρετε το αποτέλεσμα και SP-16 θα έχετε βάλει μια παράμετρο, εφόσον δεν έχετε άλλες κλίσεις. Βέβαια, δεν είναι ακριβώς SP-16, γιατί είναι και η call, άρα είναι SP-18 η πρώτη παράμετρος που θα περάσουμε στη συνάρτηση. SP-18. Αρκετά δύσκολο αυτό το κομμάτι της της διάλεξης για το εργαστήριο. Οπότε πάμε σε ένα άλλο θεωρητικό υπόβαθρο για τα γραφικά VGA και είναι το τελευταίο θέμα που θα καλύψουμε στην assembly, γιατί ως τώρα είδαμε πώς να κάνουμε όλες τις λειτουργίες, πράξεις, πέρασμα παραμέτρων. Έχουμε καλύψει, λοιπόν, όλη την assembly, αλλά δεν καλύψαμε τα VGA, τα γραφικά VGA, και σε αυτό εδώ το αρχείο, σε αυτή εδώ τη διάλεξη, καλύπτονται το πώς σχεδιάζουμε VGA, γιατί εννοείται και στα 80s είχαμε παιχνίδια με γραφικά. Βέβαια, εντάξει, δεν ήταν παιχνίδια όπως τα σημερινά κτλ. Αλλά υπήρχαν γραφικά. Και τα γραφικά τα σχεδίαζε κάποιος, τοποθετώντας την οθόνη σε κατάσταση γραφικών, σε VGA οθόνη, 320-200, μια τυπική ανάλυση εκείνης της εποχής, που μπορείς να σχεδιάσεις γραμμές, ορθογώνια, σχήματα, sprites. Και γενικότερα, αν έχετε ασχοληθεί και με MAME, και με παιχνίδια εκείνης εποχής, retro gaming, θα δείτε ότι έχουν κάτι να προσφέρουν, γιατί επειδή δεν βασίζονταν τόσο στα γραφικά, όσο στο gameplay. Γι' αυτό υπάρχει μια ζωντανή κοινότητα, όπως λέμε στα αγγλικά, thriving community, πάνω σε αυτό, που ασχολείται πολύ με το retro gaming και έχουν, εκτός από ενδεχομένως παιχνίδια σύγχρονα, και παιχνίδια εκείνης εποχής. Και, για παράδειγμα, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το Bubble Bubble από εκείνη την εποχή. Ένα από τα πιο ωραία παιχνίδια. Λοιπόν, ρύθμιση τρόπου λειτουργίας της οθόνης, υποστηριζόμενη ρυθμή λειτουργίας, καλούμε κατάλληλο interrupt και θέτουμε την κάρτα γραφικών σε ανάλυση, όπως βλέπετε εδώ, 320x200 pixels, και στη συνέχεια μπορούμε να σχεδιάζουμε πάνω σε pixel πια. Ο τρόπος που γίνεται η πρόσβαση στην οθόνη είναι περιφερειακό memory mapped, δηλαδή χρησιμοποιούμε εντολές εγγραφής στη μνήμη για να έχουμε πρόσβαση σε αυτό. Τοποθετούμε pixel, έχουμε Y επί 320 συν X, μπορούμε και έχουμε, λοιπόν, και χρώματα, 255 χρωμάτων. Θεωρείται ότι είναι μια οθόνη 320x200 MCGA 255 χρωμάτων. Και κοιτάξτε ένα κλασικό τρόπο για να σχεδιάσουμε ένα πίξελ. Η πράξη του πολλαπλασιασμού πρέπει να αποφεύγεται όμως, γιατί καθυστερεί πάρα πολύ. Γι' αυτό υπάρχουν άλλοι τρόποι να κάνουμε το σχεδιασμό, όπως π.χ. ολίσθηση, περιστροφή, πρόσθεση, αφαίρεση. Δηλαδή με απλές αριθμητικές πράξεις και όχι
πολλαπλασιασμό και διαίρεση, μπορούμε να πετύχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Βλέπετε εδώ διαδοχικές ολισθήσεις left, αριστερά. Και πετυχαίνουν αυτό το αποτέλεσμα να σχεδιάζουμε στην οθόνη γραφικό, να σχεδιάζουμε κάποια πίξελ, να αλλάζουμε τιμές σε καταχωρητές, σχεδιασμός οριζόντια γραμμής, κατακόρυφης γραμμής, διαγώνιας γραμμής, κύκλου και το τελευταίο κομμάτι είναι η ασύγχρονη είσοδος, το οποίο όμως θα το καλύψουμε στην επόμενη διάλεξη, δηλαδή μετά τα Χριστούγεννα, γιατί ήρθε η ώρα για το quiz. Απλώστατα, πριν πάμε στο quiz, να σας δείξω και, και δύο-τρεις ενδεικτικές ασκήσεις κώδικα. Για παράδειγμα, ένας κώδικας που μπορεί να κληθείτε να εξεταστείτε είναι να κατασκευαστεί πρόγραμμα με συναρτήσεις και να φέρει εδώ, π.χ. pass by value, η πρώτη συνάρτηση, και η δεύτερη pass by reference. Ή πρώτη pass by reference και μετά pass by value. Pass by reference, pass by value, δηλαδή θα πρέπει να γνωρίζετε pass by reference, pass by value, τόσο μέσω καταχωρητή, μέσω data segment ή μέσω σωρού. Θα πρέπει να τα γνωρίζετε αυτά. Όλα αυτά είναι προγράμματα που εναλλάσσουν και έχουν όλους τους πιθανούς συνδυασμούς. Δηλαδή pass by value, pass by reference και πέρασμα παραμέτρων μέσω σωρού, καταχωρητών ή data segment. Είναι όλοι αυτοί οι πιθανοί συνδυασμοί ως θέμα εξετάσεων κώδικα για μετά τις γιορτές. Λοιπόν, ας μεταβούμε στο iQuiz. Θα έχετε 30 δευτερόλεπτα από τη στιγμή που θα το ανοίξω. Και θα το ανοίξω στο Internet Explorer Edge, το οποίο έχει την καλύτερη συμπεριφορά για το quiz, γιατί τα υπόλοιπα κολλάνε. ARC-ECE, iQuiz, ξέρετε την διεύθυνση. Server. Κωδικός. Κωδικός. Check. OK. Εγκρίθηκε. Είμαστε έτοιμοι. Η εξέταση, ναι. Η εξέταση του εργαστηρίου είναι αμέσως μετά τις γιορτές. Εμείς βέβαια θα έχουμε τη συνάντηση, τη διάλεξη 12 την Τρίτη που θα ανοίξει το Πανεπιστήμιο. Τετάρτη θα έχετε εξέταση, άρα αν έχετε κάποιο θέμα μπορείτε να μου στείλετε κάποιο email που αν είναι γρήγορο να το απαντήσουμε, να το αναλύσω την Τρίτη στη διάλεξη. Μετά είναι εξέταση λοιπόν την Τετάρτη και την δεύτερη εβδομάδα μετά τις γιορτές που έχουμε μάθημα θα έχουμε τη 13η διάλεξη και την τελική δηλαδή διάλεξη και ομοίως τελική εξέταση εργαστηρίου. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Θα κλείσω την καταγραφή και καλή επιτυχία στο τελευταίο quiz της αρχιτεκτονικής για το 2020.